σήμερα με ρωτάς, έχεις έρθει πολύ φορτσάτη αυτή την εβδομάδα. Οκ, καλό μου ακούγεται αυτό. Ναι, ναι, και χαμογελαστή και με αέρα και έκανες και την πασαρέλα σου τέλεια. Πού πηγαίνεις, κορίτσι μου? Λοιπόν, εγώ τώρα κάνω παρουσίαση εργασία στη σχολή μου και μετά πηγαίνω για κοκτέιλ με κάποιους φοιτητές μου. Αλλά, με έχω να εξηγήσω λίγο για το look. Λοιπόν, αυτό το τζάκετ το έχω κόψει, έχω αλλάξει κουμπιά, είναι όλα διαφορετικά, τα έχω αλλάξει εγώ. Αυτό από κάτω ήταν πουκάμισο, το οποίο το έκανα φούστα. Και το από πάνω ήταν βερμούδα που έγινε και αυτό φούστα. Πάμε, παιδιά. Βασιλική. Ναι, το τζάκετ, αλήθεια είναι ότι το είχε χειριστεί πολύ ωραία με τα κουμπιά, γιατί πράγματι δεν φαίνεται ότι έχεις επέμβει. Και να φαινόταν, ενώ μπορεί να μην ήταν κακό, προφανώς δεν είναι. Είναι μια πολύ ωραία προσθήκη με τα κουμπιά. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η τσάντα, είναι λίγο αμήχανη, που είναι με ένα χερούλι. Είναι έτσι το στυλ τσάντας και ανοίγει κιόλας, δηλαδή ανοίγει, βέβαια. Αν γίνεται έτσι, αλλά εγώ ότι εμένα μου αρέσει περισσότερο κλειστή. Ναι. Πάζει δηλαδή, για ψώνια δηλαδή με τη... Χωράει, δηλαδή. Χωράει πράγματα. Χωράει. Ωστόσο, και τι θα παρουσιάσεις, εργασία, ας πούμε. Ναι, εργασία, εντάξει, αυτό δεν έχει τόσο σχέση. Ναι, είναι το κόνσεπτ. Δηλαδή... ενώ το θέμα της εργασίας δεν έχει κάποια σχέση με το... Εμένα η αλήθεια είναι ότι μου παραπέμπεις πιο πολύ για ένα κοκτέιλ. Ναι, βραδάκι. Okay. Παρά... έχει και το κοκτέιλ μέσα στο κόνσεπτ. Παρά για ότι πάω στη σχολή, ας πούμε, για να κάνω κάτι. Είναι ωραίο το παιχνίδι που έχεις κάνει με τα καρό, αλλά κανένας δεν θα το αντιληφθεί αυτό έξω. Δηλαδή φαίνεται πραγματικά σαν να είναι δύο πίσω που τα έχεις βάλει εσύ. Ναι. Δεν ξέρω από πού αυτό, και πώς. Δηλαδή, αυτό ήθελα να βγάλω, να φαίνεται ότι είναι στην ουσία, είπες δύο πίσω απλά. Όχι, ότι που τα έχεις μεταποιήσει, ναι, και ναι, τα έχεις φέρει εσύ, αλλά φαίνονται σαν να είναι, μπορεί αυτό να μου φαίνονταν και ένα. Ναι. Σαν μία φούστα. Ωραίο αυτό, όμως. Από εκεί και πέρα είναι ένα απλό από την άποψη ότι επειδή δεν φαίνεται ότι έχεις κάνει κάτι, ναι, εσύ, πώς ήταν ας πούμε το παντελόνι ή τα άλλα που έχεις φέρει, που τα έχεις κάνει εσύ να φαίνονται έτσι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να, έχουν γίνει, να έχει γίνει μια καλή εκτέλεση. Έχει γίνει καλύτερη αυτό, εκτέλεση στα προηγούμενα. Γιατί αυτό είναι basic για εσένα, όχι basic look. Γενικά είναι κάτι που δεν είναι από τα looks που τρελαίνομαι. Δύο είναι ο μέσος όρος που μπορείς να πας μπροστά στους φοιτητές, Ειρήνη. Ηλιάνα, έχεις το λόγο. Γεια σου, Ειρήνη. Yes. Αυτό είναι ένα look, θεωρώ, που μπορεί να το φορήσει οποιαδήποτε γυναίκα. Εγώ πολύ ευχαριστώ να το φορούσα, να σου πω την αλήθεια μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τόσο όσο. Έχει και λίγη λάμψη, έχει μια απλότητα, έχει και το τακουνάκι από κάτω. Μπορείς να πας και για κοκτέιλ. Το βρίσκω καταπληκτικό και το βρίσκω δύσκολο και για σένα, να σου πω την αλήθεια μου, ότι τόσο γρήγορα έχεις καταλάβει πολλά πράγματα και έχεις προχωρήσει σε πολύ ωραίες έτσι αλλαγές. Ωραία. Σίγουρα κανείς στον δρόμο δεν θα καταλάβει το τι έχετε κάνει, αλλά για μας έχει σημασία, γιατί είναι κάτι που έχετε δουλέψει μόνες σας και το εκτιμούμε πάρα πολύ. Εγώ και αυτό. Εμένα μου αρέσει αυτό που έχεις κάνει σήμερα και μου αρέσει και η πορεία σου γενικά. Τα πηγαίνεις πολύ καλά. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο Δημήτρη. Κοίταξε, τώρα έχεις βάλει το χρυσό τσόκερ. Τα χρυσά κουμπιά από το τζάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει εμένα. Εγώ λατρεύω αυτό το χρώμα στα τζιν. Το σκούρο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνεις με τα καρό, που έφτιαξες δύο φούστες ουσιαστικά. Στην αρχή με μπέρδευε λίγο το μπλε που είναι λίγο πιο έντονο το κάτω, αλλά σιγά σιγά όσο το παρατηρούσα, έλεγα: OK, είναι ένα χρώμα που κάνει μια αντίθεση. Θα μπορούσε να είναι και σε πράσινο και σε κόκκινο καρό. Τα παπούτσια δεν ξαναβάλει. Όχι. Αλλά είναι το στυλ μου γενικά αυτό πολύ με τα παπούτσια. Έχω και άλλα, σαν άλλη look που θα είναι παρόμοια. Ναι, εγώ έχω την αίσθηση ότι φορά συνέχεια τα ίδια. Είναι σαν να φορά ένα παπούτσι συνέχεια, παιδιά. Είναι το στυλ αυτό που μου αρέσει πολύ. Το καταλαβαίνω το στυλ σου. Το τσαντάκι, θα σου πω τι γίνεται. Δείχνει πολύ κακό. Όχι επειδή ήθελε άλλο ένα καρό στοιχείο να κρατά. Δείχνει κακή ποιότητα. Δείχνει κακή ποιότητα. Το χερούλι, δερματίνει στο πλάι, δερματίνει που το κρατά. Γιατί δεν είναι δέρμα. Δεν νομίζω ότι είναι δέρμα. Αλλά... είναι κακή ποιότητα. Δείχνει πολύ φτηνό για το look που έχει. Ωραία. Θα σου δούμε το ωραίο. Θα σου βάλω ένα πολύ ωραίο. Ένα. Θα σου βάλω και δύο έτσι καρό δίπλα σαν τρίλιζα. Άκου τώρα. Θα σου βάλω ένα πολύ ωραίο καρό δύο. Καρό δύο. Το καρό δύο δεν είναι έτσι. Πάμε στο Στέλιο. Ναι, λοιπόν, Ειρήνη, μου αρέσει και εμένα αυτό το χρώμα τζιν, και εμένα το αγαπημένο μου. Μου αρέσει που έκανες την παρέμβαση με τα κουμπιά, είναι πολύ ωραία. Να, και διαφορετικά. Ο χρυσός λαιμός μέσα, ωραία και τα δύο καρό. Κάτι σαν να μου λείπει κάτω, ενώ μου αρέσουν και τα παπούτσια και τα μαύρα πόδια. Είναι πολύ κοντές οι φούστες, σαν να λείπει κάτι ακόμα. Ίσως αν η τσάντα αυτή
που ναι, συμφωνώ με το καρό, όχι με αυτή τη τσάντα. Mm-hmm. Ήταν λίγο μεγαλύτερη και έδινε, έδινε μία έξτρα πληροφορία. Ίσως αν έβγαινε άλλη μία φούστα από κάτω. Και αυτό ωραίο. Ένα τρίτο καρό. Δηλαδή, μου αρέσει που βλέπω τρία καρό, δεν μου αρέσει αυτή η τσάντα και κάπως είναι πολύ μαύρα τα πόδια, γιατί είσαι και ψηλό κορίτσι, είναι ψηλά και τα παπούτσια και κάπως είναι πολύ κοντή η βασική εικόνα. Κάτι λείπει από αυτήν την εικόνα. Κάτι λείπει. Ναι, ενώ είναι ωραία η βάση που έχτισε, ωραία ιδέα, mm-hmm. Κάτι λείπει σίγουρα. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ για την πορεία σου στο παιχνίδι. Φέρνεις εικόνες που είναι άξιες συζήτησης, μπράβο σου, και ενώ έκανες μια πολύ περίεργη αρχή, φαίνεται να έχεις ενταχθεί πολύ ωραία. Είμαι και αυτή η αρχή επίσης. Το... Ωραία, προτιμούμε αυτή την αρχή. Αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ειρήνη μου, είναι 9 η τελική σου βαθμολογία. Μπορείς να καθίσεις. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.